Καλησπέρα. Σήμερα πραγματικά δεν ξέρω για ποιο λόγο βρισκόμαστε εδώ πέρα. Ενώ με την έννοια του απολογισμού να απολογηθούμε για κάτι με την έννοια του κάποιων δημοσιευμάτων. Πραγματικά δεν ξέρω. Θα έπρεπε να βρισκόμαστε εδώ αν υπήρχε κάτι αξιόπινο και να είμαστε σε αυτή τη θέση να δώσουμε εξηγήσεις, εν πάση περιπτώσει. Εγώ δέχομαι ότι καλώς έγινε ότι έγινε και είναι ευκαιρία, εν πάση περιπτώσει, να πούμε και 2-3 πράγματα. Πρέπει όμως να πω το εξής, ότι η συγκεκριμένη παράταξη για μια ακόμη φορά φέρνει θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο, τα οποία είναι θέματα δημοσιεύσεων, είτε άρθρων, είτε προσώπων και έρχονται ως εισηγήσεις ή ως τοποθετήσεις ή ως επερωτήσεις ή όπως τώρα ως θέμα ολόκληρο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μπορεί να υπάρχει πραγματικά μια εξωθεσμική λειτουργία κάποιων μέσων μαζικής ενημέρωσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό, κύριε Πρόεδρε, πρέπει νομίζω κάποια στιγμή εμείς να το διασφαλίσουμε. Το λέω με όλο το σεβασμό. Ξαναλέω ότι θα πρέπει να είμαστε εδώ και να απολογούμαστε, γιατί νιώθω ότι βρίσκουμε σε μια απολογία όταν υπήρχε κάτι το οποίο είχε ελεγχθεί από ένα ελεγκτικό όργανο και είναι να καθίσω να απολογηθώ για ποιο λόγο έγινε αυτό ή για ποιο λόγο έγινε εκείνο. Εγώ θα πω το εξής. Θα ρωτήσω το εξής. Και είναι ευκαιρία. Πόσοι από τους δημοτικούς σύμβουλους εμπλέκονται, όπως λέει ο κύριος Ιωαννίδης, εγώ θα έλεγα έχουν μια επιχειρηματική δραστηριότητα με κάποιες επενδύσεις των ΑΠΕ, είτε μιλάμε για συγκεκριμένες εταιρείες, είτε για δορυφορικές ή παρένθετες εταιρείες. Αυτό νομίζω θα πρέπει όλοι, εν πάση περιπτώσει, αφού έφτασε η δουλειά εδώ πέρα, να βγαίνουμε και να λέμε, ναι, μετέχει ο αδερφός μου στο τάδε φωτοβολταϊκό, είναι ο γαμπρός μου σε εκείνο το φωτοβολταϊκό, είναι ο ξάδερφός μου στο άλλο το φωτοβολταϊκό, ο κουμπάρος μου στο άλλο το φωτοβολταϊκό, η εταιρεία είναι κατασκευαστή, κάνω περιφράξη, είναι ο τάδε. Εγώ, ας πούμε, αν κάποια στιγμή στο κατάστημα που διαθέτω πουλήσω κάποια φυτοχώματα ή κάποιες γλάστρες σε έναν που έχει κάποια σχέση με το φωτοβολταϊκό, πρέπει να το αναφέρω. Όπως, για παράδειγμα, έχω λογοδοτήσει και για ποιο λόγο έχω κάνει και κάποια διαφημιστικά, εν πάση περιπτώσει. Αυτά ας τα κρίνει όμως ο κόσμος. Δεν θέλω να το συνεχίσω στο κομμάτι αυτό. Ναι, είναι πραγματικά ένα πιασάδικο θέμα. Ένα πιασάδικο θέμα και νομίζω ότι αξίζουν συγχαρητήρια στην παράταξη του κυρίου Ιωαννίδη που το έπιασε σωστά, βοηθήθηκε βέβαια και από μια μερίδα δημοσιευμάτων και το ανήκαγε σαν το μείζον θέμα στην Κοζάνη, σαν το μείζον θέμα του Δήμου Κοζάνης, ενός Δήμου που είναι πραγματικά ο μοναδικός Δήμος στη Δυτική Μακεδονία που βγήκε ανοιχτά, ξεκάθαρα, χωρίς να έχει ούτε ενοχές, χωρίς να έχει ούτε σκέψεις και είπε από την αρχή ότι πραγματικά στηρίζουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τρεις παρατάξεις έχουν ψηφίσει χωρίς καμία διάκριση, χωρίς κανένα ενδιασμό, εφόσον τηρείται η περιβαλλοντική νομοθεσία, η κείμενη νομοθεσία, οτιδήποτε είναι αυτό, έτσι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, από όλες τις παρατάξεις έχουν ψηφίσει και στηρίζουν τις ΑΠΕ. Βέβαια, εμείς βρισκόμαστε μεταξύ μιας πολύ μεγάλης, θα έλεγα, πολιτικής κόντρας που φαίνεται ότι πάει να ξεσπάσει και υποστηρίζεται από συγκεκριμένους κύκλους, θα πω, όχι μόνο κομματικούς γενικά, αλλά και πολιτικούς και ο νόμοιτο. Βρήκαν ευκαιρία, εν πάση περιπτώσει, να τον θέσουν ως θέμα, να ασχοληθούν με το τι θα κάνει το συγγενικό πρόσωπο του ενός, τι θα κάνει το συγγενικό πρόσωπο του άλλου, τι θα κάνει ο ίδιος ο Σημανδράκος ή τι θα κάνει οποιοδήποτε άλλος είναι αυτός. Οι επιχειρηματικές ευκαιρίες, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι εδώ μπροστά μας. Κάποια στιγμή και άλλη δημοτική σύμβουλη, νομίζω ήταν και ο κύριος Ραφαηλίδης, που δεν ξέρω, δεν τάσω με συγχωρείς που το αναφέρω, αλλά και ο κύριος Ραφαηλίδης είναι
ένας από αυτούς όπου έχουν ασχοληθεί με τα φωτοβολταϊκά. Δεν υπήρχε όμως τόσο μεγάλη ευαισθησία. Για ποιο λόγο τώρα τόσο πολύ υπάρχει αυτό γύρω από μια συγκεκριμένη εταιρεία και υπάρχει μια αναστάτωση, εν πάση περιπτώσει, θα πω παρακάτω, δεν ξέρω, πραγματικά είναι πορείας άξιο. Και όπως είπα, είμαστε ο μοναδικός Δήμος που έχουμε απέναντι όλους τους άλλους Δήμους που μια χαρά κάνουν, λένε σε όλα όχι, γιατί το όχι μετράει, ναι, πολύ καλά. Εμείς όμως πιστεύουμε στον μπροστά, πιστεύουμε το τι θα γίνει μετά, πιστεύουμε στα ανταποδοτικά που θα φέρουν στην περιοχή, πιστεύουμε στα χρήματα που θα έρθουν στην περιοχή, πιστεύουμε στις θέσεις απασχόλησης, πιστεύουμε στο ότι ο Δήμος Κοζάνης κάποια στιγμή μετά από 3-4 χρόνια, εφόσον και μακάρι να ολοκληρωθούν αυτά τα έργα, να είναι στην ευχάριστη θέση να έχει ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό από τα ανταποδοτικά, που να τα αξιοποιεί. Και ναι, κύριε Ιωαννίδη, θα ήθελα να πω το εξής, ότι αυτή η τριανδρία, ή πες το πώς θέλετε, όπως νομίζετε εσείς, όλοι αυτοί που είναι στη διοίκηση του Δήμου, κατάφεραν να κάνουν πολλά πιο σοβαρά πράγματα με την έννοια των ανταποδοτικών από ό,τι κάνατε εσείς. Εσείς ήσασταν ο πρώτος, με άλλα λόγια, που ανοίξατε τον ασκό του αιώλου για τα φωτοβολταϊκά. Για ποιο λόγο δεν είπατε ένα ηχηρό όχι τότε και να μην τουλάχιστον δούμε εταιρείες να αναπτύσσονται, να είστε στεναρά αντίθετος στην έναρξη της δραστηριότητας των ΑΠΕ πριν από 2 χρόνια, πότε ήταν, το 19-18, πότε ήταν. Κύριε Σημανδράκο, μπορείτε να απευθύνεστε σε μένα, σας παρακαλώ. Ναι, ναι, κύριε Πρόεδρε, ναι, με συγχωρείτε. Νομίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι ο ασκός του αιώλου ανοίχθηκε από τότε. Τότε, για όπως λένε και κάποιοι σύμβουλοι του κυρίου Ιωαννίδη, τότε δόθηκε για ένα πινάκιο φακής και όχι τώρα, διότι τα ανταποδοτικά πλέον γίναν πολύ περισσότερα. Το 2,7 έγινε 3%. Έγινε ένα φωτοβολταϊκό το οποίο θα δίνεται στην κάθε κοινότητα ή εκεί που θα επιλέξει ο Δήμος. Υπάρχουν δεσμεύσεις για τις θέσεις απασχόλησης. Υπάρχουν πολλά τα οποία τα βλέπετε, έτσι δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω. Νομίζω είναι ένα από τα επιτεύγματα αυτής της Δημοτικής Αρχής. Που αν υπήρχε τα συμφέροντα, γιατί άκουσα κάποιες λέξεις που σημείωσα, μισό λεπτό λίγο να σας πω, σημείωσα κάποιες λέξεις, συμμετοχή σε χρηματοδοτικά σχήματα, συναλλαγές, εμπλοκές, συγκρούσεις συμφερόντων, εκτεθειμένη, επιχειρηματικά εκτεθειμένη, εξυπηρέτηση συμφερόντων. Είμαστε σοβαροί να λέμε τέτοια πράγματα στο Δημοτικό Συμβούλιο? Κύριε Ιωαννίδη, όπως είστε, φύγετε και πάτε εφόσον πιστεύετε ότι υπάρχουν όλα αυτά, πάτε στην αρμόδια δικαστική αρχή και καταγγείλτε το. Αλλιώς, ξέρετε τι κάνετε. Υποκρύπτετε κάποια σοβαρά ζητήματα τα οποία υπάρχουν εδώ. Ο λόγος σας θα πρέπει να είναι, μάλλον να συμπλέει με τις πράξεις σας. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, κυρία Πρόεδρε, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε ένα θέμα καθαρά και μόνο για να υπάρχει η λεγόμενη πολιτική διάσταση. Λοιπόν, εδώ όλοι όσοι βρισκόμαστε και όχι μετέχουμε στα συλλογικά όργανα, από κάπου προερχόμαστε. Έτσι, υπάρχει υπόσταση όλων, υπάρχει η κοινωνική διάσταση όλων, υπάρχει η οικονομική διάσταση όλων, υπάρχει η επιχειρηματική διάσταση όλων και από εκεί και πέρα, αν υπάρχει κάτι κατακριτέο, παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, εσείς οι ίδια να με ερμηνεύσετε να πάει το πράγμα εκεί πέρα που είναι. Αλλά όταν κάποιος δέχεται μια συκοφαντική, μπάση περιπτώσει, δυσφήμιση, επιχειρηματική, κοινωνική, οτιδήποτε, θα υπάρχει και ο αντίλογος. Έτσι. Μην νομίζετε ότι και εμείς ή και εγώ ή οποιοσδήποτε άλλος θίγεται θα σταθεί με σταυρωμένα χέρια. Έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε το ζήτημα και να τα μιλάμε τα πράγματα καθαρά και εξάστερα. Και αυτά τα οποία λέγονται ότι από αυτά που θα συζητηθούν σήμερα θα εξαρτηθεί τι θα κάνουμε αύριο. Τι είναι αυτά, απειλές είναι. Απειλές εμάς, στους δημοτικούς συμβούλους. Δηλαδή, από πότε ακούστηκε, κυρία Πρόεδρε, ότι ο επικεφαλής μιας παράταξης να ζητά να τοποθετηθούν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου? Καλά θα κάνουν να τοποθετηθούν.
Αλλά νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να τοποθετείται όποτε θέλει και δεν χρειάζεται υποδείξεις. Δεν χρειάζεται υποδείξεις τέτοιου τύπου. Διότι αυτά είναι, ξαναλέω, παρεμβάσεις εξωθεσμικές. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λέω ότι κακώς γίνεται προσπάθεια, το είπα και κάποια στιγμή δημόσια, δεν χρειάστηκε ούτε κρύφτηκα, κύριε Πρόεδρε, με την ερώτηση που έφερε ο κύριος Ιωαννίδης, εγώ τοποθετήθηκα στο δελτίο ειδήσεων του ΦΛΑΣ, δημόσια, και ανέφερα ότι κακώς γίνεται προσπάθεια σύνδεσης των συγγενικών προσώπων με τους αιρετούς. Διότι όλα τα συγγενικά πρόσωπα, ο κάθε δημότης, ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα του να επιχειρεί οπουδήποτε θεωρεί. Τώρα, αν έχει κάποια κατεύθυνση, κάποια πληροφορία, δεν μπορώ να κρίνω εγώ αν, παράδειγμα, από πού έμαθε ο κύριος Τάδη ή ο κύριος οποιοδήποτε. Τώρα, όσον αφορά, επειδή τέθηκε και το θέμα του κυρίου Μιχελάκη, εγώ θα το ξαναπώ. Ο κύριος Μιχελάκης είναι ένας υπηρεσιακός παράγοντας, ο οποίος θεωρώ ότι τηρεί απαρέκκλητα την νομοθεσία και σύμφωνα με τα όσα ορίζει η κείμενη νομοθεσία και εκδίδει τις άδειες των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως ορίζει η νομοθεσία, χωρίς καμία διάκριση. Όπως καμία διάκριση δεν είχε και ο Δήμος Κοζάνης σε οποιαδήποτε αίτηση έγινε προς το γραφείο της ακίνητης περιουσίας. Αφού αξιολογήθηκε, ζητήθηκαν οι γνωμοδοτήσεις, προχώρησε και δεν σταθήκαμε αν λέγεται κάπα, αν λέγεται λάμδα, αν λέγεται ωμέγα. Έτσι, νομίζω αυτό το ξέρετε όλοι. Τώρα, όσον αφορά το δικό μου το πρόσωπο, το είπα και ξαναλέω δημόσια και θα το ξαναπώ, γιατί ίσως πρέπει να το λέμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα όσα και να... Αν θέλετε, μπορώ να σας φέρω και τους ισολογισμούς της εταιρείας των γεωπονικών καταστημάτων, οπουδήποτε μετέχω, έτσι να τα βλέπετε. Και να, γιατί ίσως πρέπει να φτάσουμε και σε αυτό το σημείο, βάση περιπτώσει, σύμφωνα με τα λεγόμενα κάποιων επικεφαλής παρατάξεων. Εγώ αγαπώ την Κοζάνη και η παιδεία Κοζάνη και το έχω αποδείξει. Έτσι, όλα τα χρόνια αυτά τα οποία είμαι εδώ και ζω στην Κοζάνη. Πιστεύω στον πρωτογενή τομέα και επένδυσα στον πρωτογενή τομέα και καλώ όλους έτσι ανοιχτά και δημόσια να το κάνουν. Διότι είναι μία διέξοδος στην οικονομική κρίση την οποία περνάμε και στα προβλήματα τα οποία θα φέρει η μεταλιγνητική εποχή. Πιστεύω στις ΑΠΕ και επενδύω στις ΑΠΕ, έτσι ως δημότης του Δήμου Κοζάνης, έχω θεωρώ όλο το δικαίωμα στο πλαίσιο πάντα που ορίζει η κείμενη νομοθεσία και τίποτα παραπάνω. Τώρα, καταρχήν, για να καταλάβω, κυρία Πρόεδρε, έτσι και συγγνώμη γιατί ίσως ακόμα δεν το έχω καταλάβει. Εδώ βρισκόμαστε για να αποδείξουμε ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και αν υπάρχει η ηθική διάσταση ή η πολιτική διάσταση. Το ηθική, την πολιτική κτλ. Επειδή είναι κάποια ζητήματα τα οποία είναι καθαρά υποκειμενικά, ας τα αφήσουμε και ας τα μην τα συζητήσουμε. Και να πάμε στην νομική βάση, γιατί εκεί θα κρυφθούν τα πάντα και ό,τι λέμε και ό,τι πράττουμε, στο τέλος εκεί θα καταλήξουμε. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αγαπητοί συνάδελφοι, ψηφίζει την έγκριση των μισθώσεων των δημοτικών εκτάσεων. Έτσι, την έγκριση των μισθώσεων των δημοτικών εκτάσεων. Δεν ψηφίζει την ενοικίαση ή τη διάθεση των εκτάσεων σε εταιρείες. Ξαναλέω, ψηφίζει τις μισθώσεις εκτάσεων. Αυτό κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Η Οικονομική Επιτροπή καθορίζει τους όρους για την εκμίσθωση μιας δημόσιας έκτασης. Και πολύ καλά κάνει και ορθώς έχει πράξει. Και καλώς έχει βάλει τα ποσά με τα ανταποδοτικά τα οποία, ξαναλέω, ότι τα έχει κερδίσει ο Δήμος. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού, που είναι στην αντιδημαρχία της ακίνητης περιουσίας, είναι υπεύθυνη για τη διαγωνιστική διαδικασία μιας δημοπρασίας για μια δημοτική έκταση. Εγώ θα ήθελα να αναφέρω, να ρωτήσω μέσα από την τοποθέτησή μου, καταρχήν εσάς ως πρόεδρο, αν κάποια στιγμή έχω παρέμβει
τηλεφωνικά, προφορικά, γραπτά, για να καθορίσω μία έκβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεύτερον, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Φλωρό ως αντιδήμαρχο και του οικονομικών, της Οικονομικής Επιτροπής, αλλά και τον δήμαρχο, ο οποίος είναι πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής, αν κάποια στιγμή εγώ έχω παρέμβει τηλεφωνικά, προφορικά ή γραπτά για να επηρεάσω μία διαγωνιστική διαδικασία. Επίσης, επειδή η κυρία Γκλιάνα δεν είναι εδώ, θα πω τον κύριο Γκομιτσόπουλο, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος της οικονομικής, της ακίνητης περιουσίας. Αν έχω πάρει τηλέφωνο τον κύριο Γκομιτσόπουλο να τον έχω ενοχλήσει προφορικά, τηλεφωνικά ή με κάποιο έγγραφο για οτιδήποτε έχει να κάνει με κάποιες δημοπρασίες. Και θα ήθελα κάποια στιγμή, κυρία Πρόεδρε, να ρωτήσετε την κυρία Γκλιάνα, η οποία είναι στην Επιτροπή όταν είναι στο γραφείο που γίνονται δημοπρασίες, αν κάποια στιγμή βρέθηκα εκεί για να επηρεάσω ένα αποτέλεσμα. Αν έγινε κάτι από το παραπάνω, ναι, τότε εγώ ως δημοτικός σύμβουλος παρατύπησα και έχω υπερβεί τα καθήκοντα τα οποία έχει ένας δημοτικός σύμβουλος. Αν δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, θα σας παρακαλώ πάρα πολύ αυτό να το λάβετε σοβαρά υπόψη. Θα ήθελα να πω και το εξής. Επειδή γίνεται μια προσπάθεια σύνδεσης εταιριών, διευθύνσεων, σχέσεων, διάφορα πράγματα, έτσι, διάφορα πράγματα γίνονται. Εμείς, εγώ, ο Δήμαρχος, ο κύριος Μιχαηλίδης, ο κύριος Μαγκυρίδης, δεν έχουμε κρυφτεί καμιά φορά με ποιους έχουμε φίλους, με ποιους πίνουμε καφέ, με ποιους μπορούμε να συναναστρεφόμαστε κτλ. Η Κοζάνη είναι μια μικρή πόλη και όλοι μπορούμε έτσι να δούμε με ποιους κάνει παρέα οποιοςδήποτε κτλ. Δηλαδή, αν ένας επενδυτής ή οποιοςδήποτε άλλος είναι αυτός, τυχάνει να έχει φίλο του Σημανδράκου ή του Δήμαρχου, δεν θα μπορέσει να κάνει κάποια επένδυση στο Δήμο Κοζάνης. Τέτοια ζητήματα εγείρει ο κύριος Ιωαννίδης, πρόεδρε. Επίσης, θα ήθελα να πω και το εξής, ότι υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που κάποιες εταιρείες ξεκινούν τη διαδικασία της δημοπράτησης και στην πορεία δεν παίρνουν την έκταση για την οποία έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι μια εταιρεία εδώ από την περιοχή μας, που είναι φίλος μου, ο Σάκης ο Καλογιαννίδης, είναι φίλος μου. Όπου έχει ξεκινήσει μια διαδικασία να πάρει μια έκταση και βρέθηκε μια άλλη εταιρεία Σικιών, δεν ξέρω πώς λέγεται, εν πάση περιπτώσει από πού είναι αυτή και πού δεν είναι, όπου πήρε την έκταση έναντι των 90 ευρώ το στρέμμα. Υπάρχει άλλη μια εταιρεία που έχει κάνει αίτηση και η εταιρεία Νοτιάς έλαβε την έκταση για την οποία έχει ξεκινήσει τη διαγωνιστική διαδικασία και μάλιστα σε τρία πολύγωνα. Εμένα όμως, ξέρετε μου κάνει εντύπωση, κυρία Πρόεδρε, είναι καταρχήν ότι για κάποιες εταιρείες, δεν λέω το σύνολο της παράταξης του κυρίου Ιωαννίδη, για κάποιες εταιρείες ψηφίζουν ναι, για κάποιες ψηφίζουν όχι, για κάποιες ψηφίζουν λευκό. Δηλαδή τώρα εδώ ψηφίζουμε εταιρείες ή ψηφίζουμε εκτάσεις, μίσθωση εκτάσεων. Είναι κάτι πολύ λεπτό, το οποίο κάποια στιγμή πρέπει να το συζητήσουμε γι' αυτό. Όπως για παράδειγμα, όλο αυτό το χρονικό διάστημα που ήρθαν κάποια θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο περί δημοπρασιών, πραγματικά μοιράστηκαν οι σύμβουλοι του Ιωαννίδη. Άλλος ψήφιζε λευκό, άλλος όχι, άλλος ναι. Και εγώ συγχαίρω αυτούς που ψηφίζουν, ναι. Μου προξενεί έτσι ένα ερώτημα και σας το καταθέτω έτσι ως προβληματισμό, τίποτα δεν θέλω να εννοήσω ή να υπονοήσω. Είναι για ποιο λόγο σε δύο δημοτικά συμβούλια, στο Συμβούλιο στις 16-11 και στο Συμβούλιο στις 21-12 του 20, ρώτησε ο κύριος Ιωαννίδης ότι θα πρέπει να πρότεινε ο κύριος Ιωαννίδης ότι θα πρέπει στις δημοπρασίες για τις εκτάσεις
να λαμβάνεται υπόψη αν μια εταιρεία έχει άδεια παραγωγής ή όχι. Εγώ θα πω, κύριε Πρόεδρε, ότι το ερώτημα που έγινε, πραγματικά η εταιρεία που έλεγε ο κύριος Ιωαννίδης αν έχει άδεια ή δεν έχει, είχε άδεια και την πήρε από μια άλλη εταιρεία. Δεν μπαίνω όμως σε λεπτομέρειες, απλώς τα αναφέρω ως γεγονότα. Για ποιο λόγο δεν ρώτησε σε προηγούμενα δημοτικά συμβούλια ή δεν πρότεινε σε προηγούμενα δημοτικά συμβούλια ότι ό,τι έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο ή στην Οικονομική Επιτροπή να λαμβάνεται υπόψη η άδεια παραγωγής, δηλαδή αν το πολύγωνο το συγκεκριμένο έχει άδεια παραγωγής από τη ΡΑΕ. Ένα ερώτημα χωρίς κάτι να υπονοώ. Επίσης, δεν ξέρω αν πώς το φαντάζομαι ότι τα ηθικά ζητήματα, γιατί έτσι κι αλλιώς με αυτά που μας κατανομάζει ο κύριος Ιωαννίδης, εμείς μάλλον δεν έχουμε έτσι μεγάλη δόση ηθικής, ούτε είμαστε σε αυτούς που, πώς το είχε πει κάποιος που ήταν στη διαδικασία στην λαϊκή συνέλευση, στην συνέλευση που είχε κάνει ο τόπος Ναζής, ότι δυστυχώς οι πολίτες της Κοζάνης δεν είναι τόσο έξυπνοι για να μας ψηφίζουν, κάπως έτσι, δεν το θυμάμαι. Νομίζω γνωστός είναι του κυρίου Ιωαννίδη, ο συγκεκριμένος κύριος, τον οποίον χειροκρότησε όλοι όσοι βρισκόταν μέσα. Αυτό μας έφυγε βέβαια, εντάξει, εν πάση περιπτώσει το είχα κάνει σαν θέμα, εκεί δεν ήταν ηθικό, εκεί το περάσαμε στο έτσι. Βέβαια, το θέμα της ηθικής κάποιος μπορεί να θεωρήσει, κάποιες απευθείας αναθέσεις που μπορεί να γίνονται από κάποιον δήμαρχο όταν δίνει απευθείας αναθέσεις σε παλιούς υποψηφίους ή όταν βλέπει συγγενικά πρόσωπα να είναι σε μεγάλες εταιρείες, να δουλεύουν σε μεγάλες εταιρείες ή κόρες από κάποιον συνδυασμό κάπου να δουλεύουν. Γενικά υπάρχουν και άλλα θέματα, έτσι, τα οποία καλά είναι να μην τα ανοίξουμε, γιατί δεν χρωστάει και τίποτα, δεν χρωστάει και τίποτα τα συγγενικά πρόσωπα, αλλά το έχω ως συμπλήρωμα στα όσα λέγονται και στα όσα γενικά μας συκοφαντούν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο κύριος Ιωαννίδης είπε ότι συνάπτουμε οικονομικές σχέσεις, ότι μιλάμε για την αξιοπιστία του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι θα πρέπει να ανατρέψουμε το τοπίο, ότι θα μιλάμε για συγκρούσεις συμφερόντων, ότι, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι μιλάμε για χρηματοδοτικά σχήματα, για συναλλαγές, εμπλοκές. Δηλαδή, με αυτό το λεξιλόγιο, κύριε Ιωαννίδη, έτσι, αν τα εννοείτε, έτσι, αν τα εννοείτε και δεν ξέρω αν, για ποιο λόγο το κάνετε, δεν θα έπρεπε να είστε σήμερα εδώ, έπρεπε να είστε αλλού. Έτσι, να πάτε να τα καταγγείλετε, εν πάση περιπτώσει. Εμείς δεν ξέρω αν αυτά είναι απειλές ή προειδοποιήσεις ή οτιδήποτε. Θα πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να τα λύσουμε, να τα συζητήσουμε. Και δυστυχώς, ξαναλέω ότι επειδή είναι ένα θέμα πολύ πιασάδικο, μπράβο, το φέρατε έτσι πολύ καλά και συγχαρητήρια. Ξέρω συγχαρητήρια για το επικοινωνιακό σου κομμάτι. Άλλωστε, το επικοινωνιακό κομμάτι το είχατε και προεκλογικά πολύ ψηλά και το καταφέρετε πραγματικά. Εγώ θέλω να πω και το εξής. Αν εμείς, παράδειγμα, έχουμε όλο αυτό το αρνητικό λεξιλόγιο, έτσι, αν το έχουμε πάνω μας. Πριν από 2-3 χρόνια, κύριε Πρόεδρε, είχα κάνει ένα ερώτημα στην περιοχή τη δικιά σας, είχα κάνει ένα ερώτημα, δεν θα πω έτσι συγκεκριμένα πράγματα, είχα κάνει ένα ερώτημα στην επιθεώρηση περιβάλλοντος. Και τότε ο κύριος Ιωαννίδης είχε αναστατωθεί πάρα πολύ, είχε προκαλέψει σκέψεις, είχε, αντί να πάει και να περιμένει τα αποτελέσματα του τι έλεγε η Επιτροπή Περιβάλλοντος, είχε δημιουργήσει έτσι μία αναστάτωση, συζητούσε με τους επιχειρηματίες, συζητούσε με τους προέδρους, συζητούσε με δημοτικούς συμβούλους. Εγώ θα πω καλά έκανε, γιατί έτσι πρέπει να λειτουργεί, θα πρέπει να προστατεύεται το επιχειρήν. Έτσι, δεν το συζητάω, δεν υπάρχει κάτι
κάτι κρυφό, έτσι, κάτι μεμπτό. Αλλά μην ξεχνάμε τα χρόνια που ήμασταν πριν από μερικά χρόνια και να προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε κάποια πράγματα τα οποία τα δίνουμε μια αντιπολιτευτική, μια πολιτική διάσταση καθαρά και μόνο για πολιτικό όφελος. Κύριε Πρόεδρε, αυτό δεν έχω κάτι άλλο να πω. Απλώς κάτι προς το τέλος όσον αφορά ότι βοάει η κοινωνία, ότι αντιδράει η κοινωνία, ότι την κοινωνία ποιος την εκφράζει, εν πάση περιπτώσει. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να κάνουμε δημοσκοπήσεις, πρέπει να κάνουμε, πώς τα λένε αυτά τα... πώς λέγεται... Δημοψήφισμα. Δημοψήφισμα, εν πάση περιπτώσει, για να πάρουμε μία απόφαση. Όταν υπάρχουν κάποια συλλογικά όργανα στις τοπικές κοινότητες, για παράδειγμα, ο Δήμαρχος το ανέφερε, τα λιβερά στην αρχή ήταν θετικά, μετά αρνητικά. Έτσι, ήταν θετικά όμως. Τα σιδερά ήταν θετικά. Τα λωνάκια ήταν θετικά. Τα πετρανά ήταν θετικά. Το βατερό ήταν θετικά. Εν πάση περιπτώσει, το μαυροδέντη, ναι, πραγματικά ήταν αρνητικό. Για να καταλάβουμε, εν πάση περιπτώσει, τι εννοούμε τοπική κοινωνία. Τι εννοούμε εκπροσώπηση της τοπικής κοινωνίας και κατά πόσο όταν μας συμφέρει ή όταν μας βολεύει, εμείς οι ίδιοι αυτό το λαμβάνουμε υπόψη και το χρησιμοποιούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, κύριε.